Ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος. Βρήκα εγώ και δύο-τρία άλλα. Αλλά εσείς έχετε την πλειονότητα, ας πούμε. Ναι. Σχεδόν το 100%. Πώς έγινε αυτό? Γιατί ξεκινήσατε να γράφετε εσείς τα τραγούδια σας? Γιατί την περίοδο εκείνη που υπήρχαν πολύ δυναμικές, δυνατές παρέες στο θέμα της, του τραγουδιού, ναι, και έπρεπε να περιέχεσαι σε μια τέτοια παρέα για να μπορείς να προχωρήσεις. Εγώ όταν μεταπήδησα ήμουνα εκτός αυτού του κύκλου. Έπειτα εφορείτο η κάθε παρέα και με μια ιδεολογική πορεία. Mm-hmm. Δηλαδή ανήκαν σε κάποια ιδεολογική γραμμή. Ναι, πράγμα, ναι, ναι. Πράγμα που δεν ανήκα και σε αυτό. Αγωνιζόμουν λοιπόν για πάρα πολύ καιρό και ήμουνα παραμεθόριος. Δηλαδή δεν έμπαινα ποτέ στην κεντρική γραμμή. Mm-hmm. Και έπρεπε κάτι να κάνω για να μπω, αφού ήθελα να είμαι τραγουδιστής. Δεν σας σταμάτησε αναγκάστηκα... αυτό ότι ήσασταν στην παραμεθόριο? Θέλω να πω και αναγκάστηκα, ναι, πριν φτάσω στο σημείο να ηχογραφήσω το όταν, από το 65 που αναφέρεστε στο 71, πρέπει να σας πω ότι χτυπούσα για έναν χρόνο σε καθημερινή βάση την πόρτα της εταιρείας που είχα συμβόλαιο και δεν μου έκανε δίσκο. Είναι αυτό το περίεργο, ότι στην αρχή προσπαθήσατε να κάνετε αυτό που αγαπάτε, δεν σας ήρθε έτσι εύκολα... Όπως κάποιους άλλους καλλιτέχνες που μπορεί να τους έρθει κάπως πιο εύκολα. Ναι, εσείς επιμείνατε σε αυτό. Μα προσπάθησε γιατί το αγαπάει. Ακριβώς. Μου λέτε τώρα ότι η εταιρεία που ακριβώς, την οποία ακριβώς. Είχατε συμβόλαιο και δεν προχωρούσε σε ένα δίσκο, ας πούμε. Έτσι. Αυτό έγινε ως εξής. Είναι χαρακτηριστικό να το πούμε σαν ένδειξη, ας πούμε, ναι, και μπορεί να πατήσει πάνω στο θέμα του πώς ένα παιδί που αντιμετωπίζει δυσκολίες μπορεί να τις αντιπαρέλθει. Εγώ την εποχή εκείνη που τραγουδούσα αυτά τα τραγούδια με το συγκρότημα αυτό και που άλλαξα από τη δεκαετία, από την χρονολογία του 1965 μέχρι το 69-70 που μπήκα στη δισκογραφία, άλλαζα συγκροτήματα, έτσι γινόταν, ναι, τότε. Ναι, είχατε πάει και στους Αρίωνες. Ναι, Αρίωνες, ναι, θα υπάρχει ένα τραγούδι που έλεγε «Τρέμει η καρδιά μου, λάχταρα για σένα» και λοιπά. Ναι. Λοιπόν, οπότε τραγουδούσα σε νυχτερινά κέντρα και μάλιστα προσπαθούσα να είμαι σε καλά, βρίσκαμε καλά. Ήταν λοιπόν μια περίοδος κατά την οποία ήταν γύρω στο 67 περίπου που τραγουδούσα σε ένα night club που λεγόταν Coronet. Ήταν το ξενοδοχείο εκεί, το King's Palace, επάνω στο Σύνταγμα. Δίπλα από εμάς, στο υπόγειο της Αθηναίας, ήταν ο Λαβράνος ο Γεράσιμος, ο οποίος έφυγε πρόσφατα, δεν είναι εν ζωή, ναι. Με μια εξαιρετική ορχήστρα, μια μπάντα που ήταν rhythm and blues, με τον Ντέμι το Ρούσο τραγουδιστή δίπλα από μας και έναν Αμερικανό, τον Ρόκι Ρόμπερτς, μέσα εκεί. Ο οποίος Λαβράνος είχε μια ιδιομορφία, δηλαδή θεωρούσε... τη δουλειά του την θεωρούσε, ας πούμε, πώς το πει κανείς, συνηθισμένη, και θέλοντας να κάνει ένα διάλειμμα ερχόταν σε εμάς. Εμείς που τραγουδούσαμε κομψά ερωτικά τραγούδια, εγώ και η Ελέκα η Κανελίδου, γιατί περί αυτής πρόκειται, είμαστε μαζί, πριν ακόμα και αυτή γίνει η Ελέκα η Κανελίδου, καθόταν και μας άκουγε. Και ερχόταν λοιπόν μετά, όταν πηγαίναμε και του λέγαμε καλησπέρα, γιατί ήταν σπουδαίος συνθέτης αυτός. Μας έλεγε, μάλιστα μιλούσε και λίγο έτσι, λιγάκι αεράτα, έξω από τα δόντια. Ναι, ναι, ναι. Μας έλεγε, ρε Τσογλάνια, εσείς εδώ κάνετε τέχνη και εμείς εκεί πέρα κάνουμε βαβούρα. Και κάποια στιγμή λοιπόν έρχεται μετά από λίγο καιρό ένας άλλος και αυτός αείμνηστος, ο Ζάκο Μεναχέμ, θα τον ξέρετε. Βεβαίως, ξέρουμε. Στο μπάρ, ας πούμε, του κλαμπ και... με ζητάει, έρχεται το καρσόνι, μου λέει κάποιος κύριος Μεναχέμ σας ζητάει. Εγώ δεν ήξερα περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, και κάνω ένα διάλειμμα την ώρα που τραγουδούσε η Ελέγκα Κανελίδου. Πάω στον μπαρ του, λέω παρακαλώ τι θέλετε. Μου λέει εσύ είσαι ο Νικολάου. Λέω ναι. Μου λέει κοίταξε να δεις, βάλε μου μια υπογραφή το χάμα να τελειώνουμε, γιατί έχω ξεφύγει από το πρόγραμμά μου για να έρθω. Τι λέει ο άνθρωπος τώρα. Πού να υπογράψω, ναι, δηλαδή. Τι να υπογράψω. Έλα, έλα, λέει, έλα, λέει, γιατί εγώ δεν είχα κατά νου να έρθω εδώ χάμω, αλλά υπόγραψε. Λέω, μα δεν καταλαβαίνω, τι μου λέτε, τι είναι αυτό. Τι δεν καταλαβαίνεις, μου λέει, δεν ξέρεις ότι θα ερχόμουν. Λέω, όχι, δεν έχω ιδέα. Τι μου λέτε. Λέει, είναι συμβόλαιο, είναι ένα συμβόλαιο της εταιρείας, ας πούμε, Ella Disc, της οποίας είμαι μουσικός παραγωγός και διευθυντής και κάτι τέτοιο, ας πούμε, εκεί πέρα.
Λέω, μα να μην ξέρω ότι αυτό θα το υπογράψει, μου λέει όχι. Του λέω, δεν μπορώ να το υπογράψω, αν δεν ξέρω τι είναι, δεν ξέρω που δεσμεύομαι. Μου λέει, αν αλλάξει γνώμη, έλα από το γραφείο μου, τάδε διεύθυνση, μου δίνει ένα αυτό λοιπόν που ήταν εκεί στη Ζωοδόχου Πηγής από πίσω η Ελλαδής. Mm. Κοιτάζω λοιπόν να μου, τι είχε συμβεί και τι είχε έρθει αυτός. Γιατί είχε πάει επίσκεψη που έκανε τουρ ο Λαβράνος στο γραφείο του Νίκου του Αντίπα που ήταν ο διευθυντής της εταιρείας και του λέει ότι ρε εσείς, του λέει, τι τραγουδιστές είναι αυτοί που έχετε το χάμο. Είναι για πέταμα. Πήγαινε να ακούσει ένα τραγουδιστή να τα χάσει, του λέει, που κάθε βράδυ πηγαίνουμε στο διάλειμμα μα. Αυτό ήταν ένα κόμψευμα, να το πω έτσι, ας πούμε, της υποστήριξής μου. Του λέει, σοβαρά και λοιπά. Φωνάζει αυτός λοιπόν αντίο στο Μεναχέμ και του λέει, πήγαινε εκεί και υπόγραψε ένα συμβόλαιο, μας τον πάρει κανένας άλλος. Έτσι γινόταν τότε. Και έτσι βρέθηκα εγώ σε αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν πήγα στο γραφείο του και έμαθα την όλη ιστορία πως έγινε και γνώρισα και τον αντίπα, έβαλε μια υπογραφή, ας πούμε, που με δέσμευε για 2 χρόνια. Για τα 2 αυτά χρόνια λοιπόν που με δέσμευε, είχαν υποσχεθεί ότι θα μου κάνουν ένα τραγούδι. Mm-hmm. Και αρχίζω τώρα εγώ με την χαρά μου, ας πούμε, και πηγαίνω, ας πούμε. Τι γίνεται, ας πούμε, πω αυτό. Δεν είναι εδώ ο παραγωγός. Καλά, την άλλη μέρα. Τι γίνεται, δεν είναι εδώ ο παραγωγός. Καλά, τι γίνεται, δεν είναι εδώ ο παραγωγός. Επήγα 600 μέρες καθημερινά και χτυπούσα την πόρτα. Ενώ είχατε υπογράψει τώρα. Ενώ είχα υπογράψει και ήταν υποχρεωμένη. Mm-hmm. Αυτό ήταν το 69. Το ήταν το 67. 67. 68, εκεί, 68. Γιατί όμως να το κάνουν αυτό? Τι γινόταν? Γιατί... Σας δόθηκε κάποια εξήγηση δηλαδή? Όχι, όχι. Υπήρχε μία... Σε αυτές τότε τις ιδιότητες των παραγωγών υπήρχε μία έγκλη, ένα περίβλημα, ας πούμε, περιοπής, ένα περίβλημα άρχουσας τάξης. Mm-hmm. Δηλαδή κανονίζανε πολλά πράγματα. Το να πάει ένα παιδάκι, ας πούμε, και να χτυπήσει την πόρτα δεν του δίνει καμία σημασία. Θα έπρεπε να είσαι δηλαδή ένα μεγάλο όνομα και όχι μόνο να συνοδεύεσαι από supporting, δηλαδή να έχεις χορηγούς που σε πηγαίνουν εκεί. Ναι. Κατάλαβα. Λοιπόν, και μπήκα μέσα και έγραψα τα φύλλα τα φθινοπορεινά, το πρώτο μου τραγούδι, εκμεταλλευόμενος ένα κενό των πληροφοριών του γραφείου. Δηλαδή άκουσα να λέει ο παραγωγός πίσω από το τζάμι να δώσουν σε έναν ενορχιστρωτή αυτούς που λήγαν τα συμβόλαιά τους για να κάνουν, δεν ήμουν μέσα, θα έλεγε το συμβόλαιο, και πήγα και βρήκα τον ενορχιστρωτή και του έδωσα ένα τραγούδι εκτός της διαταγής και της λίστας. Mm. Όταν το είχα γράψει πλέον στο στούντιο, ας πούμε, είχε έρθει ο παραγωγός και είπε, ποιος είναι αυτός και τι είναι αυτό το τραγούδι. Και ήταν τα φύλλα τα φθινοπορεινά που κάνανε τεράστια επιτυχία και κάνουν ακόμα και σήμερα και να θα τα ακούσουμε αμέσως τώρα. Τα είπα όλα μαζεμένα για να σας δώσω και πολύ ωραία. Και καλά κάνετε.